Λοιπόν, τώρα έβλεπα τι φωτογραφίε εκεί, τα παλιά, τα βίντεο. Αυτό τώρα πώ γίνεται το, το ίδιο πράγμα. Ποιο? Αυτό πρέπει να μα το εξηγήσει. Ποιο. Αυτό το αγόρι το λεπτό, το ευθυτενέ, το, το λιγερό. Πώς γίνεται τώρα στα 50, πόσο είσαι, δεν ξέρω ακριβώ. 50 τόσο. Okay. <laughs> <laughs> στα 50 τόσο να είναι το ίδιο. Καταρχά, λε ηλικία ή όχι. Λέω, πώ δεν λέω. Α, λες. Το Σεπτέμβριο που έρχεται, 73. 73, ε. Συγχαρητήρια θερμά. Ε, ό,τι θέλει. Το ύφασμα είναι καλό. Προφανώ υπάρχει ένα πρικιό βιολογικό. Ναι. Αλλά δεν φτάνει νομίζω. Το πρικιό το βιολογικό που παίρνουμε όλοι μα ε, είναι μια αφετηρία. Μακάρι να είναι καλή. Αλλά θέλει και καλή χρήση. Πράγματα που με απασχόλησαν στη ζωή μου ήταν περισσότερο πώ δουλεύει το κεφάλι. Ναι. Γιατί το κεφάλι θεωρώ ότι είναι το αφεντικό. Είναι το αφεντικό, έτσι. Πώ θα πα με το κεφάλι σου, Κώστα μου. Πέρασα περιόδου αφέλεια, όπω περνάει ο πολλή κόσμο, θεωρώντα ότι με αυτό που γεννήθηκα είναι και πολύ καλό. Αυτό okay. είναι. Αυτό είναι. Τελείως. Ότι αυτό είμαι, αυτό ναι. είναι ο χαρακτήρα ναι. μου. Ναι, και πολλέ φορέ δυστυχώ αυτή η κρίση που έχουμε για τον εαυτό μα είναι ει βάρο μα. Δεν μα βοηθάει. Ε, θα μα βοηθούσε, α πούμε, αν ανακαλύψουμε πού πάσχει το, το μηχάνημα, τι, τι, τι δεν έχει καλό. Mm -hmm. Εγώ νομίζω ότι είχα μια ποιότητα η οποία είναι αρνητική. Τι είναι? Ε, που είναι η νευρικότητα. Α. Η νευρικότητα ίσω βοηθάει και το κάπνισμα, το οποίο δεν άφησα ποτέ. Η νευρικότητα είναι πολλέ φορέ που θε να περάσει πάνω από το αυτοκίνητο του άλλου, γιατί πάει με 20 ε, μπροστά εύκολα, σου. Ναι. Αλλά επειδή ζει με αυτό από μωρό παιδί, δεν αναρωτιέσαι ποτέ αν αυτό σε ζημιώνει ή όχι, και αν ζημιώνει κι άλλου. Δηλαδή είσαι πάντα νευρικό παιδί, ε. Νευρικό, αλλά που δεν φαίνεται. Να. Δηλαδή, για να το δει, θα το δει μια φορά στην πενταετία. Θέλω να πω, τη μανούρα. Όχι απαραίτητα, αλλά τη έκρηξη. Η έκρηξη είναι μια φορά την πενταετία. Αλλά μικρέ εκρήξει, τι οποίε δεν καταλαβαίνει ούτε ο ίδιο, μπορεί να έχει 50 την ημέρα. Ναι. Γιατί πάει από Σε εκεί. Καταλαβαίνει εκεί άλλη, βέβαια. Αυτό το, γιατί το απότομο είναι νεύρα. Τι είναι. Και αυτέ τι έχει βρει εκεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο καθένα από εμά κάπου. Κάπου έχει ένα δύναμο σημείο. Ο ένα είναι αγχώριο, ο άλλο είναι νευρικό, ο άλλο είναι πεισματάρη. Κολλάει στο παρελθόν, σε αυτά. Σε... Όλο αυτό το πράγμα δεν μα βοηθάει ούτε στην υγεία μα, ούτε στην πορεία μα, ούτε στι ναι. σχέσει μα, ούτε στα αποτελέσματά μα ή τίποτα. Επειδή εγώ δεν μπορούσα αυτό το πράγμα να το πολεμήσω, το μόνο πράγμα που έμαθα είναι αυτό που, που χαρακτηρίζει τον εγκλέζικο λαό. Για πε. Οι Άγγλοι, α πούμε, που του λέμε και φλεγματικού δεν έχουν άμεσε αντιδράσει. Δεν έχουν άμεσε αντιδράσει διότι από, από μικρή, σε ένα μεγάλο ποσοστό του λαού, α πούμε, μετράνε μέχρι το 5 πριν αντιδράσουν. Αχα. Αν αυτό το κάνει τα νεύρα, έχουν εξατμιστεί τα νεύρα. Αποφεύγεις το κακό. Δεν δε, δε χρειάζεται να εκραγεί. Δώσε μου λίγο ένα παράδειγμα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λε. Ένα απλό ναι. ε, νευρικό. Κάποιο σου μιλάει με ένα πολύ άσχημο τρόπο okay. που λογικά σηκώνει και να του κόψει και μία. Και αρπάζει. Είσαι έτοιμο να φουντώσει, α πούμε. Εάν εκείνη την ώρα ξέρει την αδυναμία σου, η αδυναμία σου δεν είναι αν θα δει τον άλλο, δεν θα τον δει. Η αδυναμία σου τι παθαίνει εσύ όταν συμβαίνει αυτό. Σαν βιολογία. Βεβαίως. Αν εκεί μετρήσει μέχρι το πέντε, ναι. τέλειωσε. Λέει, μα μήπω είναι παθητική η στάση αυτή, μήπω περνάει του αλλού. Δεν με αφορά. Με αφορά να είμαι Πρέπει εγώ. Να τον εαυτό μου. Ακριβώ. Και πόσε φορέ δεν μπαίνουμε στην παγίδα του απέναντι και βλάπτουμε του εαυτού μου. Άρα δηλαδή εσύ τώρα πια περνώντα τα χρόνια και έχοντα το ψάξει το πράγμα. Ε, το εφαρμόζεις αυτό? Άμα σου πω ότι με, με, δική, με, δικό μου μέτρο που δεν είναι ακριβές, αλλά γλιτώνω το 90% της νευρικότητάς μου. Λοιπόν,